Ο πληθυσμός των μελισσών ελαττώνεται δραματικά σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 8 με 9 χρόνια. Η καταστροφή των κυψελών, η κλιματική αλλαγή και τα τομοκτώνα είναι οι βασικές αιτίες αυτής της τεράστιας σύρρυκνωσης. Η αύξηση της θνησιμότητας των μελισσών, σύμφωνα με τους Καναδούς επιστήμονες, έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργία και τα αποθέματα τροφίμων, καθώς τα περισσότερα φρούτα, λαχανικά αλλά και πολλοί καρποί οφείλουν την ύπαρξή τους στις μέλισσες. Τα έντομα γενικά είναι αναγκαία για τη γονιμοποίηση πολλών φυτών, αλλά οι μέλισσες είναι οι πιο σημαντικές για αυτό το ζήτημα παγκοσμίως, γιατί μπορούμε να τις διαχειριστούμε πολύ καλά. Μπορούμε να τις τοποθετήσουμε σε έναν χώρο και να γονιμοποιήσουν ό,τι φυτό θέλουμε. Και πολλά φυτά δεν θα παρήγαγαν απολύτως τίποτε αν δεν υπήρχαν οι μέλισσες. Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας στον Καναδά ανατρέφουν με μια πολύ φυσική διαδικασία τώρα μια γενετικά ανώτερη βασίλισσα σε μια προσπάθεια να αντιστρέψουν τη διαδικασία εξαφάνισης των μελισσών. Στόχος του προγράμματος είναι η μετάδοση γενετικών χαρακτηριστικών που θα κάνει τις μέλισσες ισχυρότερες. Δεν πρόκειται για γενετική τροποποίηση. Αναζητούμε μόνο φυσικές διαφορές που ήδη υπάρχουν σε μέλισσες, τις οποίες επιλεκτικά ανατρέφουμε. Σε καμιά περίπτωση δεν εισάγουμε ξένο DNA στις μέλισσες, ώστε να τις μετατρέψουμε σε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό που κάνουμε δεν είναι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι άνθρωποι με τα φυτά και τα ζώα τους για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, το οποίο είναι η αναζήτηση φυσικών διαφοροποιήσεων στο πλήθος και στην καλλιέργεια ή την ανατροφή αυτών που έχουν τις καλύτερες ιδιότητες. Και εμείς αναζητούμε την καλύτερη μέλισσα. Οι άνθρωποι εκτρέφουν μέλισσες από τους πρώιμους Αιγυπτιακούς χρόνους, δηλαδή πριν από 4.500 χρόνια. Κατάφεραν να επιζήσουν και να προσαρμοστούν όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα ξανά παλεύουν για την επιβίωσή τους. Η καναδική ερευνητική ομάδα προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε τρόπο αυτόν τον αγώνα.